make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. Το τι είναι έβαλα. Τρία αυγά έβαλα με τους κόκκους τους. Τέσσερις μπανανίτσες έβαλα. Μουρουνέλαιο έβαλα. Τι έξεχες. Νίτρο. Να βάλω νίτρο μες στο ρόφημα μου, ε. Εντάουλα τα λέβαλες τα, ε. Κρύψε, ε. Τέλειωνε. Βάλε νίτρο. Να είσαι τόσο να γίνεις. Γύρωνα. Βάλε νίτρο λόσου παίκι, σηκωστή να δουλέψει νάκο, ε. Γιατί εδουλεύκω. Τον κόσμο δουλεύκει στον μια χαρά. Και όχι μόνο. Σόι. Να σωρί. Δουλεύκει και τον μπρος. Ε, να με χαρά το φως μας, σε δούλεψε έστω και μια φορά. Τέλειωνε, σηκώσου του πάνω ακόμα κανένα σέρβις, πόση ώρα επισκευάζουν το τούρπο. Ε, μπορώ τώρα. Δουλεύκω πάνω σε κάτι νιου τραμπς. Πού που δουλεύκει, ε. Πάνω σε νέες τραμπες, εμπρό μου. Πού τες δουλεύκεις τον τες νιου τραμπς. Στο μυαλό μου. Εσύ μυαλό είναι σου, ρε. Ε, τη μέρα που ο Χριστούλης σε διούσε μυαλά, είπεν τούτου έτσι απλόχερα δώστε του έναν έξτρα εξαλάτσι. Όχι, να σου πω αιώνα που πεν ο Χριστούλης τον τζον που έδια μυαλά. Όντως έχω και σου μυαλόν έξτρα λάτσι, αλλά όφ καιρό που μέσα, ρε. Αυγορούφητε. Σε διάντροπε. Αφού είσαι έτσι, θα σου πω την νέα ντράμπα που σκέφτηκα στο μυαλό μου να κάνουμε σέρβις χωρίς να μας τυχίζει η σελήνη. Ε, πέ μου την εμπρό μου. Ε, κάτσε φρήμος να σου την πω, εμπρό μου. Είμαι όλος αυτιά. Επέ μου ρε την καλύτερη ντράμπα να μου. Πραγματικά, εμεγαλούγησα με του την ντράμπα. Επέ μου ρε. Ε, θα σου πω. Αλλά... θα σου δείξω, εμπρό μου. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, δαμέ εν η μηχανή του αυτοκινήτου. Ανιώ το καπό. Δε. Καλώς τον κουμπάρ. Κιον κουμπάρ, θες κανένα πλάσμα δαμέ σου, ε. Εσένα, εμπρό μου. Τι εμένα, ρε. Ε, παρέα! Ε! Συμπεφέθου σαν πελάτης τώρα. Α, να μπω στο ρόλο, δι. Ακριβώς. Να κάνω με σκετσάκι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Καλώς τον παρέα. Γεια σου, εγώ είμαι παρέα ταυτίω για σέρβις. Ήρθες στο καταλληλότερο μέρος, παρέα μου. Μα ο αφός σου ο Μάριος πόνο καλύτερος γκράντε μηχανικός, πού είναι. Επί ενέφερος. Κρίμας, κι ως εμάστρος. Ήταν να μου εράρες, αλλά και σου είσαι μάστρος και τσακρέτ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, και σου είσαι μάστρος. Ε, πότε είναι έτοιμο το αυτοκίνητο μου. Ε, Παρασκευή το αργότερο, κουμπάρε μου. Α, δυο μέρες μόνο, οκ. Okay. Πολλά ωραία, γεια. Στο καλό και ήταν από κεφάλι μου. Το όνομα του πελάτη που ήθελε ήταν από κεφάλι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Α, κάμε σέρβις τώρα εδώ με τη μηχανή, δάμε και ήταν από κεφάλι. Λοιπόν, παρακολούθα τη μέγα τράμπα. Έτοιμον πριν την Παρασκευή. Επιαστώ. Ε, μόνο με τον αέρα κι ο κασούν έμεινανε μέταλλα με τίποτε. Σωρά ο μιλάς, εσού, ρε. Ε, μα τώρα εσείς σοβαρό μιλάτε, ρε. Εκάμετε μου σέρβις το αυτοκίνητο. Ε, μα εκάμαμε σέρβις το αυτοκίνητο. Εκάμα το τρώγω, εμάιε μου. Έμεινε μισόστατα, εμάιε μου. Έπια την αστυνομία, να ξέρετε, α. Τρομάξαμε τώρα. Η μηχανή θωρείς την και σου γύριζω την, έχει κομπρέσο, τα στόπερε μια χαρά. Τα δισκόφρενα του επίσης, μια χαρά. Το line του στόπερ. Έβαλα σου που το καλύτερο, ρε. Κι ο παθαίνον και που το ελαιόλαδο. Κολάνια του time. Έμα το ένα μάιζε σου η δουλειά μου, ρε. Αυτό είναι τούτο να το αλλάξω κολάνια του time τώρα, ρε. Δέτα, δέτα, σύψε, ρε. Εντζινούκα, ρε, μες τα νάιλα τους. Σπάρξ, ασπάξιξ. Ε, τετράκιδα πλατινένια, όπως λέει το εργοστάσιο. Κι αφού ενούλα όπως λέει το εργοστάσιο, όταν και πλατινένια και αποδούνται ζούλες στις ιστορίες, είναι τέλος γίνεται κυρία Ριρή να με αφήγει μισόστρατα και να μου το φέρει πλατφόρμα. Τούτον εννέα μυστήριο, ψάξε το. Τούτον λαρώ και εγώ.
Δώσ' μου ένα λεπτό, ας εννοηθώ με τον άλλο κουμπά. Ρε, χτες το πια από το σέρβις, ρε. Με πιάνει από το λαιμό, μοτσάς μου, ρωτήσω αφού μου πάξε κάτι παραπάνω, ε. Έχω ειδοποιήσει την αστυνομία, σας το είπα. Τρομάξαμε, σας είπαμε κι εμείς πριν. Ξεγιάντο, παιδί. Αυγαρούφητε. Πήγαινε πια έναν καφέ στο Πέσκο, φέρες. Ακολουθείτε σου. Έλα από άγιο θέλος. Εμπρό, το air condition του είναι σαν το τρεχάμενο νερό και τα πετσαρίες, η καθαριότητα είναι... Ναι! Μηχανικοί που μας θέλει, είμαστε τεκάλε μοίραμε, ρε. Καλά, εμπρό μου, ξέρω το... Έκαμε στο σάτι στον ταυτοίτο, ρε. Με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όχι, εμπρό μου. Απαναγία μου και κατάλαβα. Και πόσο μου χρεώσες? 483 ευρώ, όπως το κουτούτσι. Και τι του άλλαξες, ρε. Μια επιταγή των 500 ευρώ κατ' ουέστοντα. Ρε αθιόφοβε, ούτε καν τα σπακ εν τα άλλαξες, ρε. Ρε πείτε σαν τους κάμπους σου νέα με την πίεση για μέρος κάτω σπολύμπαμα, ρε. Ούλοι στην μηχανή σε κάμα την γυαλή κομμάτι. Μόνο με τον αέρα, ρε. Αέρα, κουπανιστώ, εμπρό μου. Ένα σε κουπανίσω, εμπρό μου. Γιατί, εμπρό μου. Ρε ήρθε ένα αυτοκίνητο, τόσες χιλιάδες μέσα στο καράς και πητά στο αέρα και από σκούρκια που πάνω. Έβαλα και έτσι κλείνε. Έτσι κλείνε. Δεν διακόπτω αυτήν την ερωτική στιγμή. Ω, μαϊ μπρο! Η αδερφή Ριρή. Η ίδια αυτοπροσώπος, κυρία όφησε. Τούτη μάτσι που ήρθα τώρα. Χιοπέδες, μαστίγια, κεφαλάκες της κακόλας, ξέρω εγώ. Παραδιδόμαστε. Και μας λέει ο κύριος Ιεΐδης. Ε, κύριε, έκαμετε μου σέβη στο αυτοκίνητο. Και τότε παίρνει τον λόγο νομπρό μου πολύ ευγενικά και λαλεί του μάλιστα κύριε Ιερίδη, εκάμαμεν το σέρβις. Και λαλεί μας με αυστηρόν τρόπο αμέσως μετά. Γιατί έμεινε μεσοστράτα τότε. Και του απαντάει ο νομπρό μου διατηρώντας τη ψυχραιμία του, σεμνά και ταπεινά. Περίεργο, να το τσακάρουμε. Τότε με υποτιμητικό τρόπο μας λέει, κύριε, ειδοποίησα την αστυνομία. Και εσείς τι είπετε, ε? Ψαρώσαμε, διότι αντιληφθήκαμε ότι όντως κάποιος σοβαρό πρόβλημα απασχολεί το μυαλό του κύριου Ιερίδη. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, κύριε όφησε μου, για να δούμε λύσεις και απαντήσεις. Γιατί όντως είναι μυστήριο τι έγινε με το όχημα του. Και τι βρέτε ως τώρα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όντως έχει σοβαρό πρόβλημα ο κύριος Ιερίδης. Ρε μα σοβαρό μιλάτε τώρα, ρε. Σε παρακαλώ, κύριε Ιερίδη, οι αδερφοί Ριρή έχουν καλές προθέσεις. Είμαστε καλοπροαίτηδες. Μα ποιο καλοπροαίτη, την περιμένεις. Σε παρακαλώ, κύριε. Μα βοέτε. Ακούω, κύριε Ριρή. Λοιπόν, παίρνω τον λόγο και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Ιερίδης τρέχει με υπερβολική ταχύτητα μες στις στράτες. Ψέματα. Το διαγνωστικό δεν λέει ψέματα. Λέει μάλιστα ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι το φόρτε σας. Τι λέει, ρε κύριε, εγώ το πολύ 80 χιλιόμετρα να πάω. Με την πρώτη, διότι μετά τσακράτσιν τη Δευτέρα, έκαμε τσιν το γρανάτσιν τη Δευτέρα και σύγκαψε. Ρε μα σοβαρό, μιλάτε τώρα. Το διαγνωστικό πάντα μιλά σοβαρά. Και εδώ γύρισε στη μηχανή ανάποδα, έκρουσε στη μηχανή, ρε. Είναι κρίμα να πιάνει το όχημα σου που θα με να πιερώνει, και να πιάνει παρακάτω, ακρούζει την πιέλα. Είσαστε απίστευτοι, ρε. Δεν το ξέρει ότι η ταχύτητα υπερβολική σκοτώνει, εμά σα αυκίτσα από πάνω, ε. Συγγνώμη, κυρία Όφισερ, μου πιστεύετε του. Αν του πιστέψω, θα πρέπει να σε καταγγείλω για υπερβολική ταχύτητα εντό κατοικημένη περιοχή. Διασταυρώνουν μορούθκια που πα ιδιαίτερα, κύριε. Και κοτσακαρούε με το πι που πάνε στον Εσπερινό. Και όφησε, γίνεται να το βάλουμε να υποσχεθεί ότι θα ξανατέξει με στου δρόμου και κλείσει τα με υπόθεση. Αδικαιώνομαι. Όχι, ένα λεπτό, Μάρια μου. Εγώ δεν το δέχομαι να κλείσει υπόθεση. Είναι επικίνδυνο μέσα στου δρόμου, κάνει ζημιά και στο αυτοκίνητο του που το χρυσοπιέρωσε για το σέρβι του και δεν μπορεί να κλείσει την υπόθεση έτσι απλά. Κύριε όφησε μου. Λοιπόν, αλλά λέτε ψέματα, θα ανοιχτεί υπόθεση εναντίον σα. Τράμπες εμείς, ποτέ. Τι θα γίνει άραγε με τους αδερφούς Ριρή? Θα καταφέρουν να γλιτώσουν από την τσιμπίδα του νόμου? Η συνέχεια την ερχόμενη εβδομάδα.